Μπικινολόγα, Μάνια Καπαράκου, μας δίνει ευθύς αμέσως το Μύκονος Report, το πρώτο Μύκονος Report για αυτό το καλοκαίρι στον Gossip. Καλώς την. Γεια σου. Εγώ ήθελα να σου δώσω, αλλά μετά από όλα αυτά που είπες, θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί θα το σκεφτείς πάρα πολύ σοβαρά? Δεν είπα κάτι κακό, είπα τα μαλάκια είπες. Είπα τα μαλάκια, ναι. Εντάξει, το είπες κομψά. Ναι, μα είναι ήδη, της θάλασσας τα μαλάκια. Δεν τρως μαλάκια εσύ? Καμιά φορά. Δεν είναι καλά τα μαλάκια και νομίζω έχονται ότι άλλα μαλάκια στον δρόμο μου. Όχι της θάλασσας, δυστυχώς. Α, τι θα κάνουμε. Βγαίνουν και στεριά. Καμιά φορά. Και αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα να σου πω. Λέω να αλλάξω ουρανό. Και καμιά φορά ξαναπέστω. Και πλανήτη. Λοιπόν, να πάμε στη Μύκονο. Να πάμε στη Μύκονο. Να πάμε. Ή να πάμε πρώτα να ακούσουμε τι μας έχει πει ο ανταποκριτής, συνεργάτης του Gossip. Πες μου τι θες να κάνω. Όχι, πες να ακούσουμε πρώτα τι μας είπε. Ο Τάσος. Είναι εκεί, ο Τάσος ο Κοντοκώστας. Που είναι εκεί και μας ενημερώνει. Έτσι, γιατί εμείς, ο συνεργάτης μας. Δυστυχώς είμαστε εδώ. Και μετά και θα σχολιάσουμε. Να γυρίσουμε έτσι. Να δούμε ποιοι άλλοι είναι. Για πάρτε μια γεύση, κύριε. Τον πέτυχες πρωί, ρε Σημάνια Καπαράκου, να πούμε τον Τάσο. Τον είδα λίγο κοιμισμένο. Τον άκουσα λίγο. Εμείς ξεκινάμε το ρεπορτάζ από νωρίς. Τώρα δεν φταίω, μα η φωνή του ήταν έτσι. Πάμε, σας παρακαλώ, να ξεκινήσουμε με το φωτογραφικό υλικό το οποίο λοιπόν, μας έχει στείλει ο Τάσος. Να ξεκινήσουμε με τη Μαρία Βερνίκου που μας την είπε και ο κύριος Κοντοκώστας. Η Μαρίνα Βερνίκου εννοείς. Α, ναι, συγγνώμη. Mm. Εντάξει. Όνομα το ένα, όνομα το άλλο. Τη βλέπουμε εδώ πέρα, πάρα πολύ έτσι αδυνατισμένη, με ωραίο μαγιό. Να σου πω ότι είναι 2,5 μήνες μετά την γέννηση του τρίτου της παιδιού, αν δεν κάνω λάθος, το οποίο το έχει μαζί της και στη Μύκονο. Mm-hmm. Και μόλις την είδαν εκεί πέρα οι άνθρωποι που ήταν στην παραλία, ξαφνιάστηκαν γιατί δεν περίμεναν μόλις 2,5 μηνών το παιδάκι να το πάρει μαζί της. Όμως αυτή το πήρε, έκανε τα μπάνια τους, τις πρώτες βουτιές στο μωράκι. Ο σύζυγός της, να πούμε ότι δεν ήταν εκεί, γιατί ήταν στην Αθήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αλλά η Μαρίνα Βερνίκου τίμησε τη Μύκονο και φέτος το καλοκαίρι και με πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γιατί αγαπάει και την Σύφνο, αλλά φέτος ξεκίνησε από την Μύκονο. Βλέπουμε εδώ άλλη μία φωτογραφία. Να αλλάξουμε. Στην Μύκονο λοιπόν βρέθηκε όμως και η Δέσποινα Καμπούρη μαζί με τον αγαπημένο της. Εδώ τώρα, είναι δυνατόν να φοράς πιο μαγιώρες η Δέσποινα? Και γιατί με το φοράει, αφού μπορεί. Σωστό και αυτό. Συνέχισε. Αυτοί που μπορούν να το φοράνε, να σου. Λοιπόν, εδώ αγκαλιές φιλιά στην παραλία, ηλιοθεραπεία, δεν ξέρω αν κάνανε καμιά έτσι βουτίτσα. Χάρηκαν τον ερωτά τους, να πούμε ότι και στην παραλία ήταν και πολλοί φίλοι τους, αλλά δεν τους τίμησαν γιατί προτίμησαν να μείνουν μόνοι τους. Να πούμε ότι η σχέση αυτή κρατάει για αρκετούς μήνες τώρα. Και καλά κάνουν τα παιδιά και μακάρι να κρατήσει ακόμα περισσότερο και να τους δούμε και αυτούς να ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας. Είσαι πολύ γρήγορη, πολύ βόλο είσαι σήμερα. Προχωράμε. Εντάξει, παιδιά, να έχουμε και εμείς θέματα να κάνουμε. Λοιπόν, παρακαλώ. Η Στέλλα Καπεζάνου βρέθηκε στην Μύκονο. Η Στέλλα Καπεζάνου. Ναι. Mm-hmm. Γιατί μόνη της τη συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός, χωρίς κάποιο έτσι. Προς το παρόν δεν βλέπουμε άντρα. Τη Στέλλα Καπεζάνου, βέβαια. Μάλλον ο σκηνοθέτης έχει ερωτευτεί το πίσω μέρος της. Το μαγείο, αυτό το μαγείο είναι το Μπραζίλ. Τη Δέσποινα Καμπούρη, α πούμε. Και Μπραζίλ. Έχει μείνει, έχει κολλήσει να βλέπει αυτό. Πάμε να δούμε λίγο, σας παρακαλώ. Ούτε είναι. Εγώ είμαι η Καπεζάνου, αλλά δεν πειράζει. Ναι, πάμε να δούμε την Καπεζάνου. Να τη. Μόνη της λοιπόν, εκεί πέρα με το κινητό, στέλνει μήνυμα προφανώς, δεν ξέρουμε πού. iPhone μου λένε εδώ πέρα ότι είναι, μάλιστα γιατί εγώ δεν το βλέπα καλά. Πριν λοιπόν έτσι και αυτή έχει ρίξει το βάρος της στις επιχειρήσεις γιατί θέλει να κάνει έτσι μια καινούργια δουλειά, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία και σύντομα να τη δούμε με κάποιον έτσι νέο αγαπημένο γιατί είναι και χωρισμένη, αν δεν κάνω λάθος. Ζωγραφίζει κάτι παιδικά εκεί, μυθιστορήματα, κάτι ναι, τέτοιο. Πίνα και στο έχει ρίξει ώρα εκεί πέρα, μάλιστα. Μια χαρά σχολεία, δεν πειράζει. Στην Μύκονο βρέθηκε όμως και η Πέγγι Ζήνα με τον Γιώργο Λύρα, οι οποίοι είχαν την επέτειο του γάμου τους. Να πήγαν εκεί με το σκάφος. Να πούμε ότι έμειναν μόνο 2 μέρες στην Μύκονο, είδανε πολύ λίγους φίλους, γιατί δεν θέλουν έτσι και τα φώτα της δημοσιότητας. Και θα κάνουν βόλτες όλο το καλοκαίρι με το σκάφος στα νησιά εκεί πέρα του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Μάλιστα. Αυτά. Και άλλοι πολλοί θα πάνε και πήγαν και όλο το καλοκαίρι θα γίνεται χαμός γιατί Μύκονος και καλοκαίρι δεν γίνεται. Και καλά, σίγουρα. Και μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο. Επειδή μου λένε εκεί πέρα κάτι φίλοι ότι δεν έχει πληρότητα η Μύκονος φέτος, επειδή πολλοί κόσμος δεν θα πάει, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σαν τις προηγούμενες χρονιές. Παρά το γεγονός ότι παρακολουθούμε εδώ πέρα διάφορα πλάνα από πάρτις που γίνονται στη Μύκονο, ξακουστά πάρτις βέβαια στη Μύκονο. Για μας βέβαια που τα έχουμε ζήσει από πολύ μικρή ηλικία, από ένα σημείο και μετά όλα αυτά τα πράγματα, ξέρεις, τα θεωρούμε λίγο βαρετά. Κουράστηκες να είσαι εσύ. Αρκετά δηλαδή, χρόνια. Δηλαδή, όσο που είναι οι φίλοι σου, πάμε φέτος στη Μύκονο. Δεν θα πάω. Δεν θα πας. Όχι. Πού θα πας? Προτιμώ, φέτος θα πάω κλασικά όπως πάω κάθε χρόνο στην Πάρο για ένα διάστημα και μάλλον αν όλα πάνε καλά, γιατί φέτος έχουμε και κάτι ανέλπιστα νέα. Δεν πειράζει, αυτά είναι τα ευχάριστα. Ναι, μάλλον θα μείνουμε σπίτι μας. Σε ευχαριστώ. Και καλά πολύ. Να κάνετε και εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κοίτα να δεις, βρήκαμε αστυνόμο, τέλος πάντων.